Στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Χαριλάου, οι δύο ομάδες είχαν έλθει ισόπαλες 0-0. Θα παρακολουθήσουμε τώρα τις πιο σημαντικές φάσεις σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου, καθώς και τη δήλωσαν οι δύο προπονητές. Από τον Κοπιτσί πίσω στο Βλάχο. Ο Μιχάλης Βλάχος έτοιμος να βγάλει τη σέντρα στα καρέ. Ο Δημητριάδης στην κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Ατματζίδης έμεινε άγαλμα, προσπάθησε να αποκρούσει, δεν μπόρεσε. Συνεχίζει να μάχεται ο νεαρός, ο Κοφίδης. Πιο πίσω για τον Σαμόλη. Ο Μιλόγεβιτς ζητάει την μπάλα, ο Σαμόλης που κάνει την παλιά. Ο Μιλόγεβιτς αμαρκάρει μέσα στην περιοχή. Τέταρτ, πέφτει κάτω, χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Τέταρτ με τον Αματζίδη να κάνει το 0-1. Ο Αματζίδης εκμεταλλεύτηκε το πέσιμο, βγήκε και μάζεσε την μπάλα. Η φάση στο 28 για τον Άρη. Σταματήσαμε το φάουλ για την ομάδα της ΑΕΚ. Την μπάλα για τον Αλεξανδρία. Απομακρύνεται, βρίσκεται το κεφάλι του Μιλόγεβιτς. Σαβέσκι κάνει ένα γύρισμα. Ο Σλίσκοβιτς με την περιοχή το πλασέ. Αποκρούει δεύτερο σουτ και γκολ. Απέκρουσε ο Καργαμάνης. Δεύτερη προσπάθεια ο Σλίσκοβιτς και το 1-0. Στο 18 του δεύτερου μέρους από τον Ζόλαν Σλίσκοβιτς. Η πολύ ωραία παλιά του Σαβέσκι. Ο Σλίσκοβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έκανε το πρώτο πλασέ. Απέκρουσε στη χοδόση ο Καργαμάνης. Η μπάλα γύρισε στον παίχτη της ΑΕΚ με δεύτερη προσπάθεια. Την έστειλαν από αυτή στα δίχτυα του Χρήστου Καργαμάνη και να κάνει το ΑΕΚ Άρης 1-0 στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδα στο 19ο λεπτό της συνάντησης. Και το στάδιο Νίκος Γκούμας παίρνει φωτιά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ήρθε εκεί γρήγορα ο Κοπιτσής. Ο Κοπιτσής κάνει προσπάθεια να περάσει μια παλιά για τον Αλεξανδρή. Βγήκε ο Λεκμπέλο. Απομακρύνει μπάλα, την έκοψε τελικά ο Αλεξανδρής. Την ελέγχει μέσα στην περιοχή. Στεγεντόρδιος το σουτ και 2-0. Εκπληκτικό γκολ από τον Αλέκο Αλεξανδρή. 12 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Αλέκος Αλεξανδρής κάνει το 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Από ένα τραγικό λάθος του Χρήστου Καργαμάνη, ο Αλεξανδρής πήρε την μπάλα στην περιοχή, έκανε τις τρίπλες, ελευθερώθηκε, έκανε ένα δεξί βολέ, δεν άφησε περιθώρια αντίδραση του τερματοφύλακα του Άρη και έκανε το ΑΕΚ Άρη σε 2-0. Ιβάν. Για τον Κοφίδη που είναι έτοιμος, έρχεται, κάνει το σούτι, μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Εκπληκτικό το γκολ από τον Κοφίδη. 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, έκανε το 1-2 παίχτης του Άρη με τον Ιβάν. Έφερε την μπάλα στο δεξί, έκανε ένα κεραυνό έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα βρήκε το δεξί, κάθε το δοκάρι του Ατματζίδη και κατέληξε στα δίχτυα του Άρη. Μπαίνει ξανά στο παιχνίδι, 5 λεπτά πριν τελειώσει το ματς. ΑΕΚ Άρης 2-1. Καταρχάς θα πρέπει να πω συγχαρητήρια στον κύριο Μπάγιοβιτς. Κανένας δεν αφιβάλλει ότι η ΑΕΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά ο Άρης νομίζω ότι έχασε την πρόκριση σε αυτά τα δύο παιχνίδια, όχι μόνο καθαρά από την ΑΕΚ. Επέδρασαν και άλλοι παράγοντες, πιστεύω, και νομίζω ότι αυτό, το οι άλλοι παράγοντες, δεν βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο καθόλου. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση, είτε είναι μεγάλες ομάδες, είτε είναι μικρές. Και ενώ τη διαιτησία. ΑΕΚ σήμερα ήταν πραγματικά πολύ καλός. Όταν λέω πολύ καλός, ενώ ότι είχαμε και μια καλή ομάδα, η αντίπαλα. Θα πω και στα δύο παιχνίδια που έχουν παίξει,